Υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλουν για δεύτερο συνεχές 24ωρο οι δυνάμεις αποχιονισμού της Περιφερειακής Συνότητας Μαγνησίας, προκειμένου να κρατηθεί ανοιχτό το επαρχιακό οδικό δίκτυο στους δήμους Αγοράς Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου, όπου το κύμα κακοκαιρίας Φίλιππος επελάβνει με σφοδρές χιονοπτώσεις. Το ύψος του χιονιού μέσα στους οικισμούς του Ανατολικού και του Νοτίου Πηλίου φτάνει και το μισό μέτρο, ενώ χιονόστρωση υπάρχει μέχρι και τα παραθαλάσσια χωριά. Είχαμε χιόνια από την Πορταριά σε όλο το βορειοανατολικό πύλιο και μέχρι και κάτω στον Κατηγιώργη. Το ύψος του χιονιού δηλαδή κατέβηκε στο 0 υψόμετρο. Είχαμε χιόνι στο Προμήρη, στο Λάσκο, στο Τρίκερι, στη Θική, στην Αργαλαστή. Και μιλάμε όχι για χιόνι λίγο, λέμε τώρα ότι στο Νεοχώρι έχουμε 40 εκατοστά χιόνι. Έχουμε ευτυχώς κάποια χρονοδιαστήματα που έχουμε ύφεση, οπότε εκεί κάνουμε και διαπλατήσεις, ρίχνουμε αλάτι και προσπαθούμε έτσι να δημιουργήσουμε μια προσβασιμότητα πιο άνετη, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε το νέο χιόνι. Γιατί κάνει πάυση μία ώρα και μετά ξαναρχίζει για 2-3 ώρες πάλι το ίδιο, οπότε καταλαβαίνετε πως είναι κάτι που γίνεται περίπλοκο. Στο Δήμο Αγοράς Μουρεσίου χιονίζει για δεύτερο 24ωρο. Το κεντρικό οδικό δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Το χιόνι έχει ύψος μέσα στους οικισμούς, στο κέντρο των οικισμών, γύρω στα 40 με 50 πόντους, αναλόγως στο υψόμετρο. Φτάνει λίγο πιο πάνω από τη θάλασσα. Είναι φορτωμένα πολύ τα δέντρα, μπορεί να έχουμε ζημιές, ειδικά στα ελαιοπερίβολα να σπάσουν τα δέντρα. Ο δρόμος είναι ανοιχτός, δεν έχει κλείσει καθόλου. Τα μηχανήματα της περιφέρειας δουλεύουν συνέχεια. Εμείς μέσα στα χωριά ανοίγουμε σε διάφορα σημεία, στο κέντρο υγείας, στην εκκλησία, σε διάφορα σημεία, για να μπορούμε να κυκλοφορεί όσο το δυνατόν ο κόσμος. Χθες το βράδυ περάσαμε και ενίδη φάλαγγος 6 Ζαγορίν, μεγάλα φορτηγά κατέβηκαν κάτω. Γίνεται η μετακίνηση όλων, χρειάζονται αλυσίδες, χρειάζεται προσοχή και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Στο Δήμο Νοτίου Πηλίου ξεπερνά τα 30 εκατοστά το ύψος του χιονιού, το οποίο έχει φτάσει μέχρι τον Κατηγιώργη. Ο βασικός σκοπός είναι να βοηθάμε στην περιφέρεια να μείνει ανοιχτό το επαρχιακό δίκτυο. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε στο δημοτικό δίκτυο τους παράπλευρους δρόμους. Αλλά το πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή το φαινόμενο δεν υπάρχει είδηση. Υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες, μείον ένα αυτή τη στιγμή στο ορεινό δίκτυο στη Μυζίζα. Και υπάρχει έντονη χιονόπτωση αυτή τη στιγμή που μιλάμε και στην δημοτική κοινότητα Σιμπιάδος, μέχρι τους παραλιακούς οικισμούς. Τα σχολεία σε Ανατολικό και Νότιο Πύλιο, καθώς και στη Σκιάθο, που επίσης χιονίζει σε όλο το νησί, παρέμειναν σήμερα κλειστά, ενώ καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρατηρούνται στην ηλεκτροδότηση. Έχουμε χιονόπτωση και Σκιάθο και Σκόπελο, για την ακρίβεια. Στη Σκιάθο έχουμε σε όλο το νησί, στο νησί της Σκοπέλου έχουμε από το κλίμα μέχρι τη γλώσσα της Σκοπέλου. Όχι πάρα πολύ έντονο φαινόμενο, αλλά είναι γύρω στα 5-10 εκατοστά σε μερικά σημεία. Επιχειρούν και οι μηχανήματά μας και οι υδροφόρες.